Θα ξεκινήσουμε με την ανάγνωση αποσπασμάτων από δύο κείμενα του Νίκου Ζαχαριάδη που φωτίζουν διαχρονικά ζητήματα του κομμουνιστικού κινήματος. Το πρώτο είναι απόσπασμα από το μήνυμα από την άλλη μεριά, το τελευταίο κείμενο του Νίκου Ζαχαριάδη που έγραψε τον Ιούλιο του 1973. Αναφέρεται στη στάση των κομμουνιστικών κομμάτων των καπιταλιστικών χωρών απέναντι στα κομμουνιστικά κόμματα τα οποία βρίσκονται στην εξουσία. Θα το διαβάσει ο ηθοποιός Γιώργος Τσαγκαράκης. Το δεύτερο είναι απόσπασμα από ομιλία του Νίκου Ζαχαριάδη προς τιμή του Λένιν το Γενάρη του 1947. Αναφέρεται στην αξία της ιδεολογικοπολιτικής δουλειάς στο κόμμα. Θα το διαβάσει ο ηθοποιός Γιάννης Γεραμαζίδης. Εγώ είμαι φίλος της Σοβιετικής Ένωσης 100%. Για να είμαστε φίλοι της ΣΕΣΔ, όχι στα λόγια, πρέπει πρώτα απ' όλα να είμαστε ριζωμένοι στο λαό. Γιατί μονάχα έτσι ο φιλοσοβιετισμός μας θα αποτελέσει υλική δύναμη ικανή να βοηθήσει τη Σοβιετική Ένωση, όπως το απόδειξε περίτρανα η εθνική μας αντίσταση, που δεν επέτρεψε στους εισβολείς όχι μόνο να μην μπορέσουν να στείλουν ούτε Έλληνα στρατιώτη ενάντια στη Σοβιετική Ένωση, μα να αποτύχουν και στην προσπάθεια να κάνουν επιστράτευση εργατικής δύναμης για τη χιτλερική Γερμανία. Αυτό ας μείνει. Στους σοβιετικούς φίλους πρέπει ανοιχτά να τους λέμε τη γνώμη μας για τους χουρτσοφικούς, αμφίβολους και βλαφερούς ακροβατισμούς και πειραματισμούς. Θα τους βοηθήσουν σημαντικά όχι μονάχα την ΕΣΔ και το Κούκουσέ, μα και τον ίδιο τον εαυτό τους και το παγκόσμιο κομμουνιστικό προοδευτικό κίνημα. Οι σοβιετικοί φίλοι μας θα πρέπει να μας ακούν και όταν τους λέμε όχι πάντα ευχάριστες αλήθειες. Το Κούκουσέ ήταν και παραμένει μπροστάρης. Αυτό όχι μόνο δεν σημαίνει να του τα συγχωρούμε όλα, αλλά αντίθετα, μας υποχρεώνει να βλέπουμε τις αδυναμίες και τα λάθη του και να του τα λέμε στα ράτα χωρίς φόβο και πάθος. Και αυτού έγκυται ο πραγματικός προλεταριακός διεθνισμός. Ο ιδεολογικός αγώνας είναι από τα κύρια μέτωπα στην ταξική και λαϊκή πάλη. Συνενώνονται όλες οι παραφιάδες και αποχρώσεις της αντιδραστικής ιδεολογίας. Εδώ θα βρείτε και την παλιά σοσιαλδημοκρατία και τους ιδεολόγους της δυτικής δημοκρατίας και τον νεοφασιστικό αντικομμουνισμό και την τσορτσιλική αναβίωση της θεωρίας της φιλετικής υπεροχής. Ο κοινωνικός άνθρωπος είναι τόσο ελεύθερος κοινωνικοπολιτικά όσο ελεύθερος είναι ο φυσικός άνθρωπος να αναπνέει και να ζει έξω από την ατμόσφαιρα. Και μια και η κοινωνία είναι χωρισμένη σε τάξεις, είναι αντικειμενική η ταξική τοποθέτηση. Για να αντέξεις, χρειάζεται μια στέρεη ταξική κοινωνική τοποθέτηση. Ιδεολογικό καταστάλλαγμα, πίστη στο δίκαιο του λαού, πνεύμα αυτοθυσίας, επαναπαυμένη στο ανέβασμα που προκάλεσε και στον πνευματικό τομέα η εθνικοαπελευθερωτική μεγαλουργία του λαού, δεν επανεξοπλιστήκαμε για τις καινούργιες συνθήκες. Και στον τομέα της επιστήμης, της λογοτεχνίας και της τέχνης, ο μαρξισμός-λενινισμός μας δείχνει το μοναδικό δρόμο της προόδου και του ανθρωπισμού.